Γεια σα. Σήμερα φιλοξενούμε στην Αυτοπορική τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, Ευάγγελο Βενιζέλο, για να συζητήσουμε για το προσφυγικό. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, την Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών με αντικείμενο το προσφυγικό. Υπάρχουν οι προποθέσει για να υπάρξει μια κοινή θέση, ή μήπω αποτελεί μια απόπειρα διάχυση τη ευθύνη για το πρόβλημα. Θα έπρεπε να συγκροτηθεί μια κοινή εθνική θέση. Όχι τώρα, προπολού δεν είναι ένα ζήτημα καινούριο ή απροσδόκητο το προσφυγικό. Η κυβέρνηση όταν πρωτοανέλαβε τον Ιανουάριο του 2015 έπε να διατηρήσει τις υποδομές που βρήκε και να διαμορφώσει μια πολιτική προσαρμοσμένη στις συνθήκες που όλοι ξέρουμε. Αυτό που συμβαίνει στη Συρία, αυτό που συμβαίνει στο Ιράκ, στη Λιβύη είναι γνωστό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το ότι υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία στην Τουρκία το ξέρουμε. Αυτό είναι επίση παλιό. Το ότι υπάρχουν αντίστοιχα στρατόπεδα προσφύγων δυστυχώ στο Ιρά... στο... στην Ιορδανία ή στο Λίβανο το ξέρουμε επίση. Δυστυχώ δεν έγινε τίποτα. Πιστεύαμε ότι απλώ θα διέρχονται κάποιοι άνθρωποι και θα φεύγουν προ την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν ήταν μια επαρκή πολιτική. Και βρεθήκαμε τώρα να είμαστε στο επίκεντρο του προβλήματο οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να διαμορφώσουν μια εθνική θέση αν το θέλει η κυβέρνηση. Και αν η κυβέρνηση είναι ικανή να προτείνει κάτι ολοκληρωμένο. Εγώ για να βοηθήσω πάντως δημοσίευσα ένα κείμενο με δέκα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας τέτοια συνεννόηση. Ε, από εκεί και πέρα δεν είμαστε εμείς δυστυχώ εδώ στην Ελλάδα που θα διαμορφώσουμε την πολιτική αυτή. Δεν είναι ούτε καν οι 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στι Βρυξέλλες. Το πρόβλημα είναι διεθνέ χωρίς τη συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς την ενεργό ανάμιξη ε, των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και των χωρών του Αραβικού και του Αφρικανικού κόσμου, της Αραβικής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Το να διαχέονται οι ευθύνες ή να συγκαλύπτονται και να μοιραζόμαστε όλοι μια κυβερνητική ευθύνη που δεν έχουμε, δεν σημαίνει τίποτα, είναι τέχνασμα. Αναφερθήκατε στην πρότασή σα για την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Ο αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευση, ο κ. Μουζάλα, την αποδέχτηκε. Ωστόσο, η κυρία Γεροβασίλη, κυβερνητική εκπρόσωπο, είπε ότι δεν είναι δυνατόν από μόνη τη να προσφύγει η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλεία Εγώ Ήσχύει Δεν είπα να προσφύγει η Ελλάδα από μόνη τη. Βεβαίω και μπορεί να προσφύγει η Ελλάδα αν πρέπει ή αν θέλει. Στο Συμβούλιο Ασφαλεία δεν πηγαίνουμε κάνοντα μόνο προσφυγή. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να κάνουμε ενημέρωση για την κατάσταση briefing για την situation, όχι αναγκαστικά να παρουσιάσουμε μια διεκδίκησή μας σε σχέση με κάποια χώρα. Αλλά εγώ προτείνω ένα σχέδιο που η Ελλάδα πρέπει να το εισηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το υιοθετήσει, γιατί από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το προσφυγικό. Το προσφυγικό δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα. Η Ευρώπη δεν παίζει δυστυχώ καθοριστικό ρόλο στι πηγέ του προβλήματο, που είναι οι πόλεμοι, οι πολεμικέ σειράξει, οι ανεξέλεγκτε καταστάσει. Άρα, όταν δεν μπορεί να παρέμβει στην ουσία του θέματο, πώ θα παρέμβει στην επίπτωση που είναι το προσφυγικό. Μπορεί να παρεμβαίνει μόνο συγκυριακά, συμπτωματολογικά, δηλαδή να λύνει ανθρωπιστικά προβλήματα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Πέραν ε, τη διεθνοποίηση του προβλήματο, τη Δευτέρα υπάρχει σύνοδος Σύνοδο Κορυφή για το Προσφυγικό. όπου ο Πρωθυπουργό επισύει την απειλή τη άσκηση βέτο. Άσκηση βέτο σε ποιο πράγμα. Ε, διότι εάν ε, πρόκειται να ασκήσουμε βέτο σε αποφάσει οι οποίε είναι βλαπτικέ για μα, εντάξει. Ε, θα είναι όμω ήδη πάρα πολύ αργά. Αν πρόκειται να ασκήσουμε βέτο σε αποφάσει οι οποίε είναι θετικέ για μα, θα είναι αυτοκτονικό. Εδώ το θέμα είναι να εμπλακεί ενεργά και να θεσμευτεί η Τουρκία. Χωρί την ενεργό ανάμειξη τη Τουρκία και την πλήρη συμμόρφωσή τη στο διεθνέ δίκαιο, δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Ε, η Τουρκία ε, παίζει ενεργό ρόλο σχεδόν σε όλε τι κρίσει αυτέ και βεβαίω φιλοξενεί πάρα πολλού πρόσφυγε. Και είναι ανοιχτή σε παράτυπου μετανάστε που έρχονται από χώρε οι οποίε είναι ασφαλεί. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική να φεύγει κάποιο από το Μαρόκο επειδή θέλει. Να πάει για οικονομικού λόγου στην Ευρώπη και αντί να περνάει από το Μαρόκο στην Ισπανία να έρχεται στην Τουρκία για να περάσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα παραλογισμό. Δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αν λοιπόν δεν υπάρξει στεγανοποίηση των μεσογειακών ακτών τη Τουρκία, εάν δεν υπάρξει πλήρη λειτουργία των συμφωνιών επανεισδοχή και των συμφωνιών των διμερών. Ελλάδο-Τουρκία και των συμφωνιών Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία. Εάν δεν γίνει καταγραφή, δηλαδή αν δεν οργανωθούν hot spots στην ε, Τουρκία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία ή εν πάση περιπτώσει ε, η δεύτερη λύση πλωτά hot spots υπό την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ στις τουρκικές ακτές ώστε να διαχωρίζονται πρόσφυγες και παράτυποι μετανάστες και το πλοίο μετά να φεύγει και να πηγαίνει τους πρόσφυγες στα ευρωπαϊκά λιμάνια όχι στον Πειραιά ή στην Καβάλα ε, και το άλλο πλοίο δεν πάει στο Μαρόκο ώστε να επιστραφούν οι, πρόσφυγες, ή, συγγνώμη, οι μετανάστες οι οποίοι είναι δεκτικοί ε, επανεισδοχής σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο δεν θα έχουμε ποτέ κανένα μα κανένα αποτέλεσμα θα βρεθούμε εγκλωβισμένοι εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι ε, η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει μία αποθήκη ανθρώπων, ένα νησί, όπως έχω πει, ένα ολόκληρο hot spot. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα προκαλέσει πολύ μεγάλες εντάσεις κοινωνικές, γιατί οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα και κανείς δεν θέλει να γίνεται ο ίδιος μέρος του προβλήματος. Βεβαίως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Ε, γι' αυτό και πρέπει να ξέρουμε όταν λέμε ναι, με ευκολία ότι θα λειτουργήσουν κλειστά κέντρα κράτηση, ότι για του πρόσφυγε είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τη συνθήκη τη Γενέβη. Το ίδιο και για του ετούντε άσυλο. Ε, Μεγαλύτερε δυνατότητε έχει ένα κράτο, όπω είπε πολύ πρόσφατα και το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτού που είναι σε καθεστώ επικουρική προστασία. Και βέβαια ακόμη μεγαλύτερε δυνατότητε για αυτού που δεν είναι πρόσφυγε, δεν θα υπαχθούν σε καθεστώ ασύλου, αλλά είναι απλώ μετανάστε χωρί χαρτιά οι οποίοι πρέπει να απελαθούν σε τελική ανάλυση, ή για να μην χρησιμοποιούμε αυτόν τον παλαιό σκληρό ε, όρο, ε, να ενταχθούν στη διαδικασία επανεισδοχή. Είπατε για τη στάση τη Αυστρία ότι σχετίζεται με εσωτερικά θέματα. Όμω ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. ε, δήλωσε ότι σχετίζεται με ένα βρώμικο παιχνίδι για ανατροπή τη κυρία Μέρκελ. Πώ σχολιάζεται. Δεν μου αρέσει να μετέχω σε θεωρίες αστυνομικού ή συνομωτικού χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι ότι η καγκελάριος Μέρκελ εφαρμόζει μια πολιτική η οποία είναι και ευρωπαϊκή και κόστος πολιτικό έχει και σε τελευταία ανάλυση η Γερμανία έχει ήδη υποδεχθεί περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Η Αυστρία, τώρα είδα ότι διά του καγκελαρίου τη, ο οποίο είναι και σοσιαλδημοκράτη, λέει ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να στέλνει μια απευθεία στη Γερμανία ε, πρόσφυγε χωρί να υπάρχει διέλευση ε, από την Αυστρία. Δεν ξέρω εάν ε, το Αυστριακό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα μετέχει σε κάποια συνομωσία σε σχέση με τα γερμανικά πολιτικά κόμματα. Βλέπω ότι οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτε. Που είναι κυβερνητικοί εταίροι τη κυρία Μέρκελ, τη στηρίζουν στην πολιτική τη αυτή. Αν κρίνω από τι δηλώσει και του κυρίου Γκάμπριελ και του κυρίου ε, Στάιν Μάγκερ. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι υπάρχει άνοδο του ακροδεξιού κόμματο του Αυστριακού, και αυτό πιέζει και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ε, όταν ο καγκελάριο Φάιμαν ε, ερχόταν εδώ και πήγαινε στη Λέσβο και ήταν πάρα πολύ φιλικέ οι σχέσει του με τον κύριο Τσίπρα και έκανε δηλώσει. Ε, υπέρ τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για τα θέματα του μνημονίου πριν κλείσει κακίν ε, κακήν διαπραγμάτευση τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2015, είχα πει ότι μην ακούτε δηλώσεις οι οποίες είναι φιλικές σε μια ιδεολογικοπολιτική βάση. Τα κράτη έχουν πάγια εθνικά συμφέροντα και την κρίσιμη στιγμή όλοι, καγκελάροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί, θα εκφραστούν στο όνομα του εθνικού συμφέροντος τους βάλατε στη συζήτηση το θέμα της διαπραγμάτευσης. Έχετε μια ξεκάθαρη θέση ότι δεν πρέπει που δεν είναι να συνδεθεί η αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος με το προσφυγικό. Γιατί όμως, αν υπήρχε μια λύση, μια έξοδος από την κρίση, δεν θα ήταν και καλύτερη η όρη διαχείριση του προσφυγικού. Μα, με συγχωρείτε, εδώ έχουμε όρους οι οποίοι είναι γραμμένοι στο μνημόνιο και αφορούν το πρόγραμμα δημοσιονομικής και διαρθωτικής προσαρμογής, το τρίτο μνημόνιο. Υπάρχει επιπλέον όρος ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι χαλαρότερη στα θέματα της κατανομής ευθύνη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Δηλαδή ε, υπάρχει κάποιο, κάποια πρόσθετη κοντισιονάλιτη, κάποια πρόσθετη αιρεσιμότητα σε σχέση με το προσφυγικό ή το μεταναστευτικό. Πότε αυτή ε, προέκυψε και γιατί αυτό αφορά την Ελλάδα και δεν αφορούσε την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, άλλε χώρε που εντάχθηκαν σε μνημόνιο. Ή έχουμε την ψευδέστηση ότι θα δεχθούμε εδώ να φιλοξενήσουμε χιλιάδες πρόσφυγες και θα είναι πιο φιλική η λύση για το ασφαλιστικό, ή θα είναι ε, μικρότερη η φορολογική επιβάρυνση, ή ότι θα υπάρξει καλύτερη λύση για τους Έλληνες αγρότες, ή ότι θα έχουμε μια πιο φιλική τιμή ε, στα μέτρα που θα κληθούμε να πάρουμε για την εκταμίευση των δόσεων. Αυτό είναι μια λύση απελπισίας και ακόμη πιο ε, μεγάλη, ε, αν θέλετε, βλάβη θα προκληθεί εάν συνδέσουμε το προσφυγικό με το χρέος. Διότι το χρέος είναι ένα ζήτημα που έχει διευθετηθεί από το 2012. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρόσθετο θα πάρουμε τώρα, γιατί το έχουμε συμφωνήσει από τότε. Το χρειαζόμαστε αυτό το πρόσθετο μέτρο, την πρόσθετη ελάφρυνση και θα την πάρουμε, αλλά θα την παίρναμε ούτως ή άλλως. Τώρα θα την πάρουμε καταβάλλοντας εμείς αντίτιμο σε σχέση με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, εμείς ανθρωπιστικά πρέπει να φερόμαστε, νόμμα πρέπει να φερόμαστε, πρέπει να σεβόμαστε τις ανθρώπινες ζωές, πρέπει να προστατεύουμε τα παιδάκια, ε, ιδίως τα συνόδευτα που είναι τα μεγάλα θύματα, πρέπει να εφαρμόζουμε τη συνθήκη της Γενέβης, αλλά ε, πρέπει να είμαστε ενταγμένοι σε ένα δίκαιο σύστημα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ανάλογης κατανομής των βαρών. Και το χειρότερο είναι η σύνδεση όλων αυτών με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Με ζητήματα τα οποία τα παλεύουμε επί 45 χρόνια και τα παλεύουμε βήμα-βήμα, πόντο-πόντο για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα. Και τώρα βλέπουμε με αφορμή την, ευρωπαϊκή, την, συγγνώμη, την αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο τι προβλήματα προκύπτουν. Πώ τίθεται ξανά το ζήτημα τη αποστρατικοποίηση των νησιών. Εδώ έφτασε η Τουρκία να πει ότι δεν δέχεται να μπει γερμανική φρεγάτα επί της οποίας θα επιβαίνει η Γερμανίδα υπουργό Άμυνα στα δικά της χωρικά ύδατα εάν έχει προσγειωθεί με ελικόπτερο στη Λέσβο και έχει επιβιβαστεί στη γερμανική φρεγάτα από τη Λέσβο διότι η Λέσβος είναι αποστατικοποιημένη. Και το λέει αυτό η Τουρκία επευθυνόμενη στο γερμανικό ναυτικό, στη γερμανική κυβέρνηση και στη Γερμανίδα Υπουργό Άμυνας. Οι ενστάσει σα για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ είναι προφανώ εύλογε. Όχι, δεν έχω ενστάσει για την εμπλοκή αυτή καθεαυτή. Εμένα ε, με, με βρίσκει σύμφωνο η διεθνοποίηση του προβλήματο. Δεν με ενοχλεί η παρουσία του ΝΑΤΟ. Αν βέβαια η δική μα κυβέρνηση ήταν αυτή που απεφάσιζε τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, τώρα θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Θα γινόντουσαν διαδηλώσει με το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο εδώ. Πήγαμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή των χημικών όπλων του Συριακού Καθεστώτος το καλοκαίρι του 2014 και πηγαίνανε να βρούνε το πλωτό ε, εργαστήριο υδρόλυσης ε, για να το παρεμποδίσουν, γιατί, γιατί δεν καταλαβαίνανε ότι όταν χρησιμοποιούνται χημικά στη Συρία, πολλαπλασιάζονται οι πρόσφυγες και οι πρόσφυγες καταλήγουν στην Ελλάδα. Τέτοια κοντόφθαλμη θεώρηση, τέτοια αδυναμία κατανόησης. Αλλά, εν πάση σημασία έχουν λεπτομέρειες οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες και απεδείχθη ότι η Ελλάδα συμφώνησε στην αποστολή του ΝΑΤΟ αυτήν την ναυτική που είναι η αποστολή επιτήρησης χωρίς να έχουν καθοριστεί οι λεπτομέρειες και τώρα βλέπουμε ότι η Τουρκία επί των στρατιωτικών επιχειρησιακών λεπτομεριών οικοδομεί τους ισχυρισμούς της, τους γνωστούς σε σχέση με τον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα, τις γκρίζες ζώνες, την περιοχή έρευνα, διάσωση, το FIR και τα σχέδια πτήσεων και βεβαίω την αποστρατικοποίηση. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα θέμα που θίξατε νωρίτερα για τα ασυνόδευτα παιδιά. Ε, ποια είναι η κατάσταση σήμερα και τι μπορεί να γίνει για την περιοχή. Κοιτάξτε, όλε μου οι πληροφορίε είναι ότι η κατάσταση είναι τραγική. Ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία χάνονται από του προσωρινού τόπου καταγραφή ή από του καταβλισμού του ανοργάνωτου. Ε, και βεβαίως ε, τα πολύ μικρά παιδιά δεν μπορούν να ε, υποβάλλουν και τα ίδια αίτηση ε, ασύλου οι έφηβοι έχουν αυτή τη δυνατότητα σύμφωνα με την ερμηνεία του Διεθνούς Δικαίου που έχει επικρατήσει ε, αλλά αυτό είναι το πρώτο μέλημα και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων διότι εδώ δεν ξέρουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν τα παιδιά αυτά και τις απειλές που αντιμετωπίζουν Σας ευχαριστώ πολύ Εγώ ευχαριστώ